Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις με τον κορονοϊό. Βλέπουμε ότι έχουν κλείσει καταστήματα, έχουν κλείσει επιχειρήσεις. Έχουμε καραντίνα δύο χωριά στο Βόλιο. Πώς λειτουργεί ο Δήμος Κοζάνης, πώς λειτουργεί η τεχνική υπηρεσία? Πραγματοποιείτε έργα, κάνετε παρεμβάσεις ή έχετε σταματήσει κι εσείς? Πείτε μας λίγο. Και πώς προφυλάσσονται και οι εργαζόμενοι του Δήμου, της τεχνικής υπηρεσίας? Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε ως δημόσια λειτουργία είναι να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες που θέτει καθημερινά, θα έλεγα, η ελληνική κυβέρνηση. Θεωρώ ότι το σύνολο των πολιτών, και όχι μόνο σαν τεχνική υπηρεσία, το σύνολο των πολιτών του Δήμου Κοζάνης ακολουθούν, θα έλεγα, με ευλάβεια τις οδηγίες, οι οποίες κατά καιρούς βγαίνουν, κατά αναταχτόχρονικά διαστήματα, ναι, βγαίνουν. Παρατηρώ ότι οι πολίτες είναι συνειδητοποιημένοι, έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τώρα ξεκινάει αυτή η μάχη που δίνουμε με αυτές τις συνθήκες. Βλέπω συνειδητοποιημένους όλους τους πολίτες, αλλά θα ήθελα να σταθώ βέβαια και στην ορθή στάση που έχει ο Δήμος Κοζάνης, που έχει λειτουργήσει με υπευθυνότητα, ενημερώνοντας τόσο με δελτία τύπου όσο και με ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν να κάνουν με τη δημόσια λειτουργία του Δήμου Κοζάνης. Εσείς πώς λειτουργείτε ως τεχνική υπηρεσία? Βγαίνουν έξω οι υπάλληλοι, κάνουν έργα, κάνουν παρεμβάσεις ή έχετε σταματήσει? Αυτό θέλω να μου πείτε. Καταρχήν να αντιληφθούμε τα προβλήματα που πηγάζουν από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, και αναφέρουμε κυρίως τις συνδρομές των αναδόχων από έργα που εκτελούνται, γιατί όλοι οι ανάδοχοι πρέπει να πληρώσουν το προσωπικό τους, έχουν τέτοια ζητήματα που πρέπει να σταθούμε κοντά, γι' αυτό βρισκόμαστε επίποδος, βρισκόμαστε στην υπηρεσία με το προσωπικό το οποίο είναι ένα προσωπικό, θα έλεγα, της φυλακής, και προσπαθεί να βοηθήσει και την πλευρά των επιχειρηματιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, ναι, και πρέπει να λειτουργεί η τεχνική υπηρεσία με όλες τις, με όλα τα μέτρα τα οποία έχουν τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, έργα δεν έχουν σταματήσει καθόλου του Δήμου Κοζάνης, ό,τι υλοποιείται πραγματοποιείται κανονικά. Εκτελούνται έργα, αλλά με ρυθμούς, θα έλεγα, πιο χαλαρούς, έτσι, με μέτριους ρυθμούς. Δεν έχει σταματήσει και ούτε της τεχνικής υπηρεσίας, ούτε και η εκτέλεση των έργων. Και αυτό το λέω διότι υπάρχει δυνατότητα στο προσωπικό, σε αυτούς που έχουν μικρά παιδιά, να πάρουν τις άδειες. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτήν την... από αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο το Διευθυντή, τους προϊσταμένους, αλλά και το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας που υπερβάλλει, που προσπαθεί, παίρνοντας εργασία στο σπίτι, να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες που πρέπει στην εφαρμογή των μέτρων. Νομίζω ότι στα θετικά πρέπει να είναι αυτά, και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια για την στήριξη προς την τεχνική υπηρεσία και στο Δήμο, το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Πάντως δεν έρχονται πολίτες στην τεχνική υπηρεσία για οτιδήποτε, υπάρχει συγκεκριμένο προσωπικό επιφυλακής, είπατε. Βεβαίως, ναι. Έχει βέβαια ανακοινωθεί ότι οι πολίτες οι οποίοι μπορούν να λύσουν το πρόβλημά τους τηλεφωνικά, μπορεί να γίνει μια τηλεφωνική επικοινωνία για να λυθεί και να αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα. Και κάνω μια έκκληση μέσα από το δικό σας κανάλι να αποφεύγουμε γενικότερα τις άσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει η μετακίνηση να γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος, και αφού δίνεται δυνατότητα μέσω των email, των τηλεφωνημάτων και όλων των εφαρμογών που έχει η σύγχρονη τεχνολογία, ας ακολουθήσουμε αυτούς τους ρυθμούς που επιβάλλουν οι καταστάσεις τις οποίες... Την τελευταία περίοδο θα σας έχουν ζητήσει από τοπικές κοινότητες ή από οπουδήποτε δημιουργήθηκαν προβλήματα να πάτε σαν τεχνική υπηρεσία? Υπάρχουν προβλήματα που ανακύπτουν μέσα από την καθημερινότητα, τακτοποιούν
γίνονται, γιατί υπάρχει και το προσωπικό επιφυλακής, όπως είπα. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία περίπτωση να μην σταθούμε στο πλευρό των πολιτών, όποιο πρόβλημα και αν έχει. Ο Δήμος Κοζάνης θα είναι, τουλάχιστον τεχνική υπηρεσία, θα είναι στο πλευρό των δημοτών σε κάποια ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν και με τους ρυθμούς και με τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει και εμείς για την